Ειλικρινέστε τα για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ξέρετε ποιο θα ήταν το πιο ιδανικό αυτή τη στιγμή? Ποιο θα ήταν? Ο ρώσικος λαός να ανέτρεπε τον Πούτιν και να έπαιρνε ο ίδιος την εξουσία και να σταματούσε τους πολέμους. Το ιδανικό θα ήταν ο ουκρανικός λαός να ανέτρεπε τον Ζελένσκι και να έπαιρνε ο ίδιος την εξουσία και να φτιάχνε μια νέα κοινωνία. Στη Ρωσία μπούκαρε ο Πούτιν. Ναι, ο Ζελένσκι δεν μπούκαρε στην Ρωσία, ναι. Όμως μπούκαρε και σκότωνε με τα τάγματα Αζόφ χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι ήταν στη μειονότητα τη Ρώσικη. Υπάρχει μέσα στην Ουκρανία. Αυτό τον πόλεμο, είναι σαν να μου λέμε. Ο Ζελένσκι όντως σκότωνε στις περιοχές του Ντονιέτσκ, στις περιοχές του Λουγάνσκ ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια. Γινόταν πόλεμος κανονικός. Και βεβαίως η μειονότητα εκεί, η Ρώσικη, δεν είχε δικαιώματα. Εντάξει, αυτό όμως, ναι, δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται ο Πούτιν η Ρωσία να κάνει επέμβαση και πόλεμο, λοιπόν, για να τους απελευθερώσει δήθεν. Διότι ο κύριος Πούτιν χρησιμοποίησε τα ίδια επιχειρήματα που είχε χρησιμοποιήσει το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γιουγκοσλαβία. Θυμόσαστε. Λέγαν τότε να συζητήσουμε... ο Μιλόσεβιτς καταπιέζει μειονότητες στη Γιουγκοσλαβία, μπουκάρουμε μέσα, κάνουμε πόλεμο, σκοτώνουμε τους Σέρβους και διώχνουμε το Μιλόσεβιτς, τον πάμε φυλακή για να απελευθερώσουμε τη Σερβία. Σαν δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ, τον 21ο αιώνα. Να μιλήσουμε για το μεταναστευτικό. Είναι άλλο οι διαπραγματεύσεις, που είναι οι συζητήσεις που πρέπει να επιλύουν τέτοια ένα ζητήματα. Ένα ζήτημα τεράστιο που θα το βρίσκουμε.